Σε νέες κινητοποιήσεις για τις περικοπές της προ προσανατολίστηκε η Συντονιστική Επιτροπή αγώνα Συνεργαζόμενων Συνταξιοχικών Σημαντίων Καβάλας. Το ραντεβού ορίστηκε για την 5η 10 Νοεμβρίου στις 10.30 το πρωί έξω από το ΙΚΑ, όπου συμβολικά θα γίνει το κάψιμο των Επιστολών Κατρούγκαλου, σαν πρώτο βήμα διαμαρτυρίας. Η επιστολή αυτή προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα για τι περικοπέ, υποτιμώντα την νοημοσύνη μα, δηλώνουν σχετικά οι συνταξιούχοι εκπρόσωποι τη Επιτροπή, συμπληρώνοντα πω με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται στην παραπέρα φτωχοποίησή του. Με σημαντικότερο θέμα την έγκριση του τεχνικού προγράμματο του Δήμου Κομωτινή για το έτο 2017, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινή. Το πρόγραμμα περιέλαβανε κυρίω έργα αγροτική οδοπία, συντήρηση παιδικών χαρών, τη μελέτη για το πολιτιστικό κέντρο Θηλωρίου και άλλα με την αντιπολίτευση, παραδείγματο χάρη την κυρία Καζάκου, να κατηγορεί τον Δήμαρχο ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επανάληψη των ίδιων μελετών, μη αξιοποίηση τη αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου, δεν αναφέρεται στο πρόβλημα των αδέσποτων, ενώ παράλληλα και η κυρία Λαυτσή τόνισε ότι δεν έγινε απολογισμό του τεχνικού προγράμματο τη προηγούμενη χρονιά για δημιουργία χώρων πρασίνου μου πρότεινε τη μεταφορά της πυροσβεστικής υπηρεσία, την κατασκευή των μπαγκαλώους και άλλα. Το πρόγραμμα ψήφισε η παράταξη Σπάρτακος, ενώ καταψήφισε η παράταξη του κύριου Φακυρίδη. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλής λόγος στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε από την αντιπολίτευση για συντήρηση ορισμένων σχολείων με χρήματα των γονιών των μαθητών. Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτίνης αποφάσισε τον εξοραϊσμό του Παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής από την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτίνης, καθώς και τη συνέχιση των εργασιών για την ανακαίνιση αξιοποίηση του κτηρίου Νέστρο Τσανακλή. Σε ένα περίπου μήνα θα είναι σε ετοιμότητα υπηρεσία του Δήμου Σουφλίου για τη δημοπράτηση δύο έργων που αφορούν στη μετατόπιση τμήματων των κεντρικών αγωγών ίδρυυση των οικισμών Λάβαρα και Προβατώνα συνολικού προϋπολογισμού 225.000 ευρώ με χρηματοδότηση από την Εγνέτη Όδο. Πιο συγκεκριμένα μετά από θράψη του κεντρικού αγωγού στα Λάβαρα το περασμένο καλοκαίρι με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων στην υδροδότηση του οικισμού διαπιστώθηκε ότι στον εν λόγω αγωγό δεν ήταν δυνατές οι εργασίες αποκατάστασης καθώς βρισκόταν κάτω ακριβώς από παράλληλα με τη νέα σιδηροδρομική γραμμή που κατασκευάστηκε βάσει τη μελέτη του κάθου τάξονα το τη Αγνατία Οδού. Και στην περίπτωση του προβατών, το τμήμα του κεντρικού αγωγού υδροδότη αναμένεται να βρεθεί κάτω από τον υποκατασκευή κάθετο άξονα. Για την τραγική καθυστέρηση ολοκλήρωση του κάθε του άξονα έχει αποδειχτεί ότι ευθύνεται η τη μελέτη τη εταιρεία που έγινε στο γόνατο. Δεν ρώτησε και δεν έλαβε υπόψη διάφορα ζητήματα στην περιοχή με αποτέλεσμα σήμερα να κάνει νέε μελέτε για να προχωρήσει, είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχο κ. Πουλιλιό στην Αρτοριστεάδα. Ω παράδειγμα, για να καταδείξει την προχειρότητα τη μελέτη του έργου όπω τη χαρακτήρισε, αναφέρθηκε σε λάθη τη εταιρεία που δεν προέβλεψε ούτε τα δίκτυα ίδρευση αλλά ούτε και τρόπου εκτόνωση των υδάτων από χυμάρου προβληματικές σε περίπτωση έντονων προχοπτώσεων εκφράζοντα την εκτίμηση ότι οι ποσότητες σύνδετος θα εγκλωβιστούν σε οικισμούς όπως τα Λάβαρα και το Κισάριο. Θετική ήταν η ανταπόκριση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κύριου Προκόπη Παυλόπουλου στο αίτημα των μελών της εταιρείας για την ιστορία των Σερών ως προς την επιστροφή των κλαπέντων χειρογράφων από τη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών τα μέλη της εταιρεία, συνοδευόμενα από την βουλευτή κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, όπως είπε μιλώντας στην Αρτισερών ο πρόεδρος κύριος Δημήτρης Δημούδης, επισκέφθηκαν την Κυριακή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον ενημέρωσαν για την κλοπή των χειρογράφων από τους Βούλγαρους το 1917, ενώ του προσέφεραν τους τρεις τόμους των Σεραϊκών Σύμικτων και το βιβλίο του κυρίου Κατσαρού σχετικά με τα κλαπέντα χειρόγραφα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εμφανίστηκε διατεθειμένος να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της διεκδίκησης των χειρογράφων και ανανέωσαν το ραντεβού του τον ερχόμενο Μάρτιο στις Σέρες κατά την επίσκεψη του κυρίου Παυλόπουλου μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης κυρίου Θεολόγου.